στοιχείων από την επιστημονική ομάδα του ΙΤΕ με επικεφαλής τον Νίκο Καμπάνη στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος για τη διερεύνηση των επιπτώσεων των ακραίων καιρικών φαινομένων και της κλιματικής αλλαγής στα ενετικά τείχη και στο δυτικό παραλιακό μέτωπο του Δήμου Ηρακλείου. Θέλω να καλωσορίσω στο στούντιο τον κύριο Καμπάνη και τον Δημοτικό Σύμβουλο, τον Ζαν Ανδρέα Καραντσίνη. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε, Κατερίνα. Καλό απόγευμα σε όλους. Καταρχήν, κύριε Καμπάνη, να ξεκινήσω από εσάς. Πραγματοποίησατε αυτοψία στο ενετικό τείχος του Ηρακλείου. Ήταν η πρώτη αυτοψία που έγινε. Υπάρχουν κάποια συμπεράσματα, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις? Κατά πρώτον, να διευκρινίσω, δεν ήταν απλά μόνο μία αυτοψία, ήταν η πρώτη δειγματοληψία για τη συγκεκριμένη περιοχή στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουμε με τον Δήμο Ηρακλείου, η οποία περιλάμβανε και συλλογή πληροφορίας και δεδομένων από την πλευρά της θάλασσας, όπως επίσης και πληροφορία από την πλευρά της ξηράς, δηλαδή εκτός της ομάδας που είχαμε πάνω στο σκάφος που έκανε τον περίπλο εκεί της περιοχής σε συγκεκριμένες πορείες, σε συγκεκριμένα βάθη, συλλέγοντας συγκεκριμένες πληροφορίες. Είχαμε και ένα μικρό πεζοπόρο τμήμα από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του εργαστηρίου, οι οποίοι συνέλεξαν γεωλογικά στοιχεία από τις 2-3 μικρές παραλίες που υπάρχουν στην περιοχή, όπως τον Δερματά, τον Μικρό Δερματά και την άλλη παραλία μπροστά από το Τάλος, και επίσης φωτογραφικό υλικό από όλη την διαδρομή αυτή, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί κατάλληλα. Φτάσαμε σε κάποια πρώτα συμπεράσματα? Κοιτάξτε, συμπεράσματα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να έχουμε όσον αφορά το τι πρέπει να γίνει, αλλά έχουμε κάποιες εκτιμήσεις του τι υπάρχει και στην περιοχή, μια πρώτη εικόνα των λειτουργιών της περιοχής, των υδροδυναμικών συνθήκων εκεί της περιοχής που υπάρχουν και των γεωμορφολογικών δεδομένων τοπισμένα, τα οποία μας δίνουν κάποια εικόνα του τι... Έχουμε δηλαδή μια πρώτη εικόνα του τι συμβαίνει εκεί. Αυτή η εικόνα που έχετε είναι μακριά από αυτή που φανταζόσασταν? Για να πω την αλήθεια, πριν κάνουμε μια αποτύπωση τέτοια, δεν φανταζόμαστε κάτι. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι παρατηρήσαμε κομμάτια περιοχές του πυθμένα με και βραχώδεις και αμμώδεις και ανάμεικτες περιοχές. Παρατηρήσαμε μεταβολές βάθους. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια υδροδυναμική κυκλοφορία στην περιοχή. Υπάρχει κάποια τροφοδοσία της περιοχής από φερτές ύλες, από τα ρεύματα που υπάρχουν εκεί πέρα, όπως τον Αλμυρό και διάφορα άλλα ρεύματα. Και σιγά σιγά θα καταλήξουμε, θα αποδελτιώσουμε αυτά τα αποτελέσματα. Κύριε Καμπάνη, να μας εξηγήσετε τι βλέπουμε στην οθόνη μας? Εδώ βλέπετε μία φωτογραφία από την αρχή του δυτικού παραλιακού μετόπου. Είναι, νομίζω, ακριβώς κάτω από το σημείο το οποίο βρίσκεται, είναι το μικρό μαγαζάκι με τα όπου πουλούνται τα ψάρια το πρωί. Εντάξει, είναι μια χαρακτηριστική εικόνα των τυχών, ας πούμε, εκεί πέρα. Εδώ πέρα βλέπετε την... Από το ίδιο σημείο, το προηγούμενο ήταν ακριβώς από πάνω, ήταν ακριβώς από κάτω από το σημείο το οποίο έχει ληφθεί συγκεκριμένη εικόνα. Βλέπουμε την αντίστοιχη προοπτική, από το ίδιο σημείο την αντίστοιχη προοπτική προς τα δυτικά. Δηλαδή βλέπουμε κάποιες εικόνες του. Και εδώ πέρα βλέπουμε επίσης. Εδώ φαίνεται η διάβλωση πάρα πολύ. Ακριβώς. Πολύ έντονα. Την εικόνα αυτή βλέπουμε, μάλιστα στην κάτω δεξιά πλευρά της εικόνας, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατακρύμνηση ενός κομματιού του τείχους. Αυτό βέβαια έχει συμβεί λόγω υποσκαφής από την διάβρωση και από τους σχηματισμούς του πέλματος, ας πούμε, του τείχους, του υποστρώματος κάτω από το τείχος, και αυτό έχει δημιουργήσει μια κατακρύμνηση ενός κομματιού του τείχους. Κύριε Καραντζίνη, το πρώτο λιθαράκι για την αποκατάσταση των ενετικών τειχών μπήκε. Μπορούμε να το πούμε και έτσι. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι είναι επιλογή της Δημοτικής Αρχής η εμβάθυνση των σχέσεων και της συνεργασίας με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας. Έχουμε, όπως λέω συχνά, το διαμάντι στην αυλή μας και είτε το αγνοούμε είτε κοιτάζουμε τα βοτσαλάκια. Βεβαίως υπήρξε συνεργασία το παρελθόν με το Ίδρυμα, αλλά θα μπορούσα να πω ότι ήταν ευκαιριακή κυρίως στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων και τα λοιπά. Εμείς θέλουμε και είναι μια επιθυμία βεβαίως και του ΙΤΕ να γίνει το Ίδρυμα ο επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Ηρακλείου και γενικά της πολιτείας. Αυτό πώς μεταφράζεται? Να, ένα πρώτο λιθαράκι. Πώς μεταφράζεται πρακτικά? Παρόλο που θεσμικά και διοικητικά η διαδικασία δεν έχει ακόμα τελειώσει, και αυτό δείχνει βέβαια και τη σοβαρότητα και την επαγγελματικότητα
των ανθρώπων του Ιδρύματος αλλά και την βούλησή μας να προχωρήσουμε. Είναι μια διαδικασία, μια προγραμματική σύμβαση με το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας ακριβώς για, για ένα ερευνητικό έργο που τι θέλουμε να μας πει. Θέλουμε επιτέλους να μας προτείνει εφαρμόσιμες λύσεις για τη προστασία των τειχών, για να σταματήσει η διάβρωση και γιατί όχι, το είπε και ο Δήμαρχος, δεν είναι πια μυστικό, για να ξαναδώσουμε στους Ηρακλειώτες το κόλπο του Ντερματά ως ήταν πριν πολλά χρόνια, δηλαδή μια κανονική παραλία πόλεως. Το ΙΤΕ διαθέτει μέσω του εργαστηρίου όλα τα επιστημονικά και τεχνικά μέσα για να μας προτείνει σωστές και εφαρμόσιμες λύσεις. Επαναλαμβάνω, πολλές μελέτες είχαν γίνει στο παρελθόν ή απόπειρες μελετών, αλλά βλέπετε ότι η κατάσταση με τη διάβρωση χειροτερεύει. Αυτό οφείλεται βεβαίως εν μέρη και στην κλιματική αλλαγή. Αλλά και στα ακραία καιρικά φαινόμενα που έχουμε κάθε χρόνο. Βέβαια, αυτό βλέπουμε. Η κλιματική περιοχή αλλαγή δεν είναι πια μια κουβέντα, ας το πούμε έτσι, για να περάσει έχουμε ώρα. Αρχίσει και βλέπουμε το βλέπουμε καθημερινώς. Αλλά η διάβρωση και πώς να το πω, η κακή κατάσταση ολόκληρης της ακτογραμμής οφείλεται και σε λάθος προηγούμενων παρεμβάσεων που το έργο, το επιστημονικό του ΙΤΕ, πιστεύω και ελπίζουμε και αυτό του ζητάμε, μπορεί να μας βοηθήσει να διορθώσουμε. Mm-hmm. Ένα δεύτερο λιθαράκι γίνεται αυτές τις μέρες και είμαστε στην τελική ευθεία περίπου. Η διαπρεμάστηση για μια δεύτερη προγραμματική σύμβαση με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ για μια σειρά παραδοτέων, εφαρμογές για κινητή τηλεφωνία, για την ανάδειξη των τειχών, νέες τεχνολογίες που μπορεί να διευκολύνουν τη ζωή των ανθρώπων γενικά. Και μετά θα προχωρήσουμε και σε ένα πιο γενικό μνημόνιο συνεργασίας. Μνημόνιο εδώ έχει καλή έννοια και όχι αρνητική έννοια. Ξέρετε, ακούμε μνημόνια και κάτι παθαίνουμε πλέον. Με το ΙΤΕ, με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, γιατί επαναλαμβάνω, το Ηράκλειο δεν μπορεί να μη συνεργαστεί με το ΙΤΕ. Κύριε Καμπάνη, σε πόσο καιρό υπολογίζετε να μπορέσετε να δώσετε στο Δήμο Ηρακλείου εφαρμόσιμες λύσεις για την αποκατάσταση των ενετικών τειχών? Δηλαδή, τα επόμενα βήματα, εξηγήστε μας ποια είναι. Κοιτάξτε, ναι, πρώτα απ' όλα ο χρόνος εξαρτάται από τη σύμβαση την οποία έχουμε συμφωνήσει με τον Δήμο, με τη συμφωνία την οποία έχουμε κάνει με τον Δήμο. Λέμε ότι σε ένα χρόνο θα παραδώσουμε τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης. Τώρα το επόμενο στάδιο είναι να επεξεργαστούμε τα δεδομένα τα οποία συλλέξαμε και με αυτά τα δεδομένα να τροφοδοτήσουμε διάφορα μοντέλα τα οποία θα μας προβλέψουν την αντίδραση του συστήματος, του υδροδυναμικού συστήματος της παραλίας και επίσης και, και των ειζημάτων στην κάθε περιοχή σε κάποιες προτινόμενες παρεμβάσεις, δράσεις τις οποίες θα προτείνουμε να υλοποιηθούν από τον Δήμο σε εύλογο χρόνο για την προστασία και για την ανάπλαση των περιοχών. Mm-hmm. Είπε ο Δήμαρχος και μας μετέφερε ο κύριος Καραντζίνη ότι στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι ο κόλπος του Ντερματά να ξαναγίνει μια παραλία πόλεως. Το θεωρείτε εφικτό κάτι τέτοιο? Κοιτάξτε, με τη σύγχρονη τεχνολογία βέβαια πάρα πολλά πράγματα είναι εφικτά, τα οποία τα θεωρούμε ιδιαίτερως δύσκολα, αλλά είναι εν τέλει εφικτά. Πάντως, αυτό που θα ήθελα να υπογραμμίσω είναι ότι η παραλία αυτή έτσι κι αλλιώς υπήρχε. Δηλαδή, στην περιοχή εκεί, στη συγκεκριμένη περιοχή, η φύση είχε προβλέψει μια παραλία την οποία σε αεροφωτογραφίες παλαιότερες, μεταπολεμικές, ας πούμε, και πριν, θα έλεγε κανείς ότι ήταν και γύρω στα 10 με 15 μέτρα παραμέσα η παραλία. Αυτή σιγά σιγά με διάφορες μετατροπές του κλίματος, οι οποίες ενέτειναν τη διάβρωση με διάφορες πιθανόν ανθρωπογενείς παρεμβάσεις, έχει φτάσει το σημείο το οποίο είναι σήμερα. Άρα λοιπόν δεν θεωρώ απίθανο ότι θα μπορούσε να σταθεί εκεί μια παραλία. Αντιθέτως, είναι κάτι το οποίο θα επιδιώξουμε να μελετήσουμε την δυνατότητα να γίνει κάτι, να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο και βεβαίως τα δεδομένα που έχουμε, τα ιστορικά, επικουρούν
προς μια θετική έκβαση σε κάτι, γιατί με το δεδομένο, όπως ακριβώς σας είπα πριν, ότι προϋπήρχε κάτι, κάποια παραλία στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Κύριε Καραντζίνη. Το θέμα είναι, και αυτό θα μας το δείξει το ερευνητικό έργο και η πρόταση που θα μας κάνει το ΙΤΕ, εάν παραλία εκεί μπορεί να γίνει με, με φυσικούς τρόπους. Τι εννοώ? Εάν η μεταφορά της άμμου είναι αρκετή να εμπλουτίσει φυσικά την παραλία, ή αλλιώς μία που υπάρχει μέθοδο εφαρμοσμένο για το τερματισμό της διάβρωσης, με μία προσάμωση η οποία όμως θα κρατήσει πολλά χρόνια, επειδή η διάβρωση έχει σταματήσει, να εμπλουτιστεί η παραλία με αυτό το τρόπο, βεβαίως με άμμο η οποία προέρχεται από την περιοχή, θαλάσσια και με όλες τις προδιαγραφές συσσαγωγικά της φύσεως. Μάλιστα. Και όχι η τεκνητή άμμο. Ένα άλλο κομμάτι που θα ήθελα να πω, να τονίσω, που δείχνει την σημαντική συνεργασία, είναι ότι το ΙΤΕ μας πρότεινε, και βεβαίως έγινε αμέσως δεκτή αυτή η πρόταση, δύο πράγματα που είναι, θα μπορούσα να πω, καινοτόμα στα πλαίσια των συνηθισμένων προγραμματικών συμβάσεων. Το πρώτο είναι μία διαδικασία ενημέρωσης των πολιτών σταδιακά. Βεβαίως ακούσαμε ότι έγιναν οι πρώτες μετρήσεις. Mm-hmm. Είναι νωρίς, αλλά πιστεύω ότι μετά το καλοκαίρι ή πριν τα Χριστούγεννα σίγουρα θα είμαστε σε φάση μαζί με το Εργαστήριο Παράκτειας Έρευνας να ενημερώσουμε τους πολίτες σχετικά με το στάδιο της έρευνας που βρισκόμαστε. Με τη ζημιά που έχει γίνει, τη ζημιά, και σιγά σιγά πώς χτίζεται η μελέτη, το έργο, για να φτάσουμε στη τελική πρόταση. Δηλαδή, ο πολίτης έτσι δεν θα δει μονάχα, είτε από την ακτογραμμή είτε από τον μπαλκόνι, κάτι που γίνεται, κάποιο έργο, αλλά θα συμμετέχει, θα μπορέσει να ακούσει τις πληροφορίες και θα μπορέσει και να κάνει ερωτήσεις στους επιστήμονες. Αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι, επειδή ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την στελέχωση των Δήμων, είναι διαθέσιμοι οι επιστήμονες του ΙΤΕ να καλέσουν και να ενημερώσουν και να καταρτήσουν ίσως τους ίδιους τους μηχανικούς του Δήμου, γιατί μετά δεν είναι μονάχα η πρόταση και μετά το έργο, είναι και η συντήρηση ενός τέτοιου έργου, η οποία είναι γίνεται βεβαίως σημαντική, από μηχανικούς, και θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η συνεργασία και στο επίπεδο υπαλλήλων, ας το πούμε έτσι, μηχανικών με το Δήμο. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά για αυτή την κουβέντα. Κύριε Καμπάνη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Νομίζω ότι περιγράψαμε αρκετά αυτά τα οποία έγιναν προχτές. Αυτό το μόνο που θέλω να πω είναι ότι αυτό το πράγμα θα το επαναλάβουμε κάποιες φορές ακόμα, μία ή δύο φορές ακόμα εποχιακά, έτσι ώστε να εμπλουτίσουμε περισσότερο τα δεδομένα μας και να έχουμε μια πιο ακριβή απεικόνηση της φυστάμενης κατάστασης. Μάλιστα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Ευχαριστούμε. Να συνεχίσουμε εμείς, κυρίες και κύριοι, με ειδήσεις από τη Διεθνή